Πού είναι να πας, 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 να Στο γήπεδο του Newcastle βρισκόμαστε σήμερα με την κάμερα του Έμβολος, όπου σε λίγη ώρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση και θα ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση του Φίλιππου Μελίκης. Η ομάδα των μεγάλων προσδοκιών για φέτος για τους φιλάθλους της περιοχής ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία της, ελπίζοντας να πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής. Η έλευση του Ανδρέα Καλαϊτζίδη, ο οποίος έχει επιλέξει ένα ισχυρό προπονητικό δίδυμο που απαρτίζεται από τους Νίκο Παπανώτα και Δημήτρη Χαλκιά, ελπίζουμε ότι θα θυμίσει στους φιλάθλους της περιοχής στιγμές από το ένδοξο παρελθόν της ιστορικής ομάδος. Δευτέρα 27 Ιουλίου 2021 βρισκόμαστε στο Νεόκαστρο. Κοντά μας έχουμε τον νέο άνθρωπο του Φίλιππου Μελίκης, τον άνθρωπο στο οποίο έχουν επενδύσει οι φίλαθλοι της ομάδος πολλά πράγματα, τον Ανδρέα Καλαϊτζίδη. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχεις. Ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να μας πεις δύο πράγματα καταρχάς για τον Φίλιππο, πώς είναι πλάξη, όλα αυτά τα είπαμε συνέντευξη. Να ξεκινήσουμε εδώ με την πρώτη συγκέντρωση, να μας δώσει κάποια στοιχεία για τους ποδοσφαιριστές που θα πλαισιώσουν τον Φίλιππο. Ναι, και εγώ σας καλησπερίζω. Ευχαριστούμε πάλι άλλη μια φορά τον Έμβολο και το site σας που στέκεται και είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας και στην πρώτη προπόνηση της ομάδος. Μετέπειτα θα τα πούμε και με τον αγιασμό. Ξεκινάμε αρκετά νωρίς τον προγραμματισμό της χρονιάς. 26 είναι σήμερα Δευτέρα. Και ξεκινάμε με το γήπεδο κάναμε τη συγκέντρωση στο γήπεδο της Μελίκης, το οποίο ετοιμάζονται οι υποδομές και οι γηπεδικές εγκαταστάσεις και θα χρησιμοποιήσουμε στην προετοιμασία το γήπεδο του Νεοκάστρου. Θα ήθελα και από το βήμα που με δίνετε να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Νεοκάστρου και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαρακατσάνο, αλλά και τον κύριο Μπούθα, που είναι ο πρόεδρος της τοπικής ομάδος, για την παραχώρηση του γηπέδου. Και φυσικά και εμείς θα δώσουμε το παραπάνω στη συντήρηση του γηπέδου ώστε να ανταπεξέλθει η ομάδα στην προετοιμασία. Πάντως είναι άψογο όπως το είδαμε, Ανδρέα, για να το πούμε και αυτό. Έχουμε καλούς συνεργάτες. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το φροντίζουν. Είναι ένας κούκκος, δεν φέρνει την άνοιξη. Οι συνεργάτες μου εδώ πέρα είναι παιδιά τα οποία είναι όλη την ημέρα στο γήπεδο. Όλοι ασχολούνται για να τα βρουν έτοιμα οι παίχτες και οι προπονητές και ιδανικά για να μπορέσουν να δουλέψουν. Και μπορώ να μέσα από αυτό το βήμα πάλι να ευχαριστήσω τον φροντιστή της ομάδος, τον Μάρτιν, τον Ασλανίδη και τους αδερφούς Ντάμτσους και όλο το συμβούλιο και τον Τόβα του Σωτήρη και τον Καραβαδέ, τον Γιάννη. Είναι παιδιά τα οποία γίναμε μία αγκαλιά από την αρχή και όλοι αγωνιζόμαστε για το καλό των γηπέδων. Για τους ποδοσφαιριστές τώρα, Ανδρέα. Τώρα, εμείς είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση, είμαστε στο 80 με 85% ολοκλήρωση του ρόστερ. Μετακινήθηκε ένας μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών από την Αγία Μαρίνα, τους οποίους μπορούμε να τους ονομάσω με τη σειρά. Ήρθε ο Χρήστος Ομπρέγκου, αρχηγός, ο Χρήστος Σαμιώτης. Ήρθε ο Σόνιο Γκάνα, ο οποίος θα έρθει αργότερα, θα ενταχθεί στην προετοιμασία. Ο Μάριος Αργυρόπουλος, που σήμερα δεν παρευρίσκεται εδώ πέρα. Είναι επίσης οι πέντε μικροί, ο Βουδούρης, ο Μουστάκας, ο Κουκλάς, που κι αυτός για λόγους εργασίας δεν μπορεί να είναι εδώ, είναι ο Μουστάκας και ο Λέκα ο Αντώνης. Όλοι αυτοί εδώ πέρα θα πλαισιωθούν, είναι γύρω στα 10 άτομα τα οποία θα μετακινηθούν εδώ. Φυσικά δεν θα αποδυναμωθεί η Αγία Μαρίνα, ενισχύεται με άλλους παίχτες και θα μετακινηθούν εδώ πέρα ώστε να κάνουν τον πρωταθλητισμό με την εισήγηση του κότς του κ. Παπανώτα. Στη συνέχεια έχουμε και τρεις μεταγραφές, οι οποίες, ναι, τέσσερις μάλλον. Ωραία. Οι δύο είναι ακόμα για λόγους, επειδή δεν ήρθαν οι ελευθερές, δεν μπορούμε, είναι από την περιοχή της Κοζάνης, δύο αξιόλογοι παίχτες, αδέλφια
μεταξύ τους σε διαφορετικές θέσεις και είναι η πρώτη μας μεταγραφή που ήρθαμε, την παραλάβουμε την Δευτέρα, είναι το Ηλιάδης ο Γρηγόρης, από το αρχηγός προπονητής, πρώην προπονητής και αρχηγός της ομάδας Μακροχωρίου. Και ευχαριστώ επίσης και τον πρόεδρο Γιάννη Μινά για την παραχώρηση του δελτίου και ο Ζινόβιος ο Σταύρος, ο τερματοφύλακας από την Κοζάνη. Επίσης ξέχασα να πω ότι ήρθαν και από τον δανεισμό τους ο Λίπε, επιστρέφει και εντάχθηκε στη Μελίκη, συν τον Πάνου που τον έχουμε σαν μεταγραφή που τον πήραμε από την Αγκαθιά. Άρα λοιπόν, Αντρέα, μιλάμε για ένα πολύ πλούσιο ρόστερ. Πολλοί αναρωτιούνται τι θέλει τόσους πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές ο Αντρέας Καλαϊτζίδη. Με τους μισούς από αυτούς και με την κατάσταση που υπάρχει λόγω του κορονοϊού, πιθανότητα θα κατακτούσε εύκολα το πρωτάθλημα. Θα θέλαμε να μας δώσει και μια εξήγηση γι' αυτό και δεύτερον, πώς νιώθει ο Αντρέας Καλαϊτζίδης βλέποντας μεγάλη αδυναμία που θα, στο πρωτάθλημα της Αλφαρας Τεχνικής, Αντρέα. Είναι και δώσε μας και κάποια στοιχεία για τις ομάδες, αν μιλάς με τους προέδρους. Λίγο σύντομα μόνο. Θα είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα από πέρυσι. Πολλές ισχυρές ομάδες ακούγονται ότι δυσκολεύονται στο να κατέβουν. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Εγώ, οι αριθμοί που μετράω, θα είμαστε λιγότερες ομάδες από 12 που ήμασταν χθες. Πέρυσι μπορεί να είμαστε 10 ομάδες. Ομάδες πρωτοπαράδοτες λόγω οικονομικών καταστάσεων και κορεσμού δεν μπορούν να κατεβάσουν τις ομάδες. Αυτό δεν είναι κάτι καλό για μας. Γιατί όταν δεν είναι να είσαι πρώτος στην ένωσή σου και μετά να πας στα μπαράζ, γιατί αλλάζει φέτος η διαδικασία για το κοινό. Πλέον ο πρωταθλητής στη κάθε ένωση δεν βγαίνει απευθείας στην γάμα. Φέτος δεν βγαίνει απευθείας ο πρωταθλητής. Δεν βγαίνει. Θα δώσει με τους όμορους νομούς, με τους πρώτους, ένα μίνι πρωτάθλημα από τους οποίους νομίζω από τους 8 νομούς, οι 4, αν δεν κάνω λάθος, οι 3 θα βγουν στη γάμα εθνική. Και μπορούμε να πούμε και τους νομούς που τους ξέρω. Είναι ο νομός Φλόρινας, ο νομός Χιλκής, ο νομός Γρεβενών, ο νομός Κοζάνης, Χαλκιδική, Πιερία και Πέλα και η Μαθία. Άρα, ο Αντρέας ο Καλαϊτζίδης βλέπει συμμετοχή λιγότερων ομάδων. Μην ξεχνάμε ότι είσαι και μέλος της Ένωσης και έχεις μια πιο καλή πληροφόρηση από εμάς. Και ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί μέσω της διαδικασίας των Μπαράζ. Επέλεξες πάλι ένα προπονητικό δίδυμο το οποίο δεν προλάβαμε πέρσι να το απολαύσουμε λόγω του COVID. Έτσι. Να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό και να κλείσουμε, Αντρέα. Νίκος Παπανώτας, Δημήτρης Χαλκιάς. Δύο έμπειροι τεχνικοί στο τιμόνι της ομάδος. Εμείς αντί να πάμε με έναν τεχνικό που είναι καταξιωμένος με το UEFA Pro και τον κύριο Χαλκιά που έχει παραστάσεις από το Α τοπικό με UEFA Β, επιλέξαμε τη συνεργασία, μια συνταγή την οποία την είχαν και από την ομάδα της Βέρειας και θέλουμε να δουλέψουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, να είναι δύο συνεργάτες, να μπορούν το μεγάλο ρόσερ να μπορέσουν να το δουλέψουν επάξια και από πολύ νωρίς. Βλέπετε, 26 Ιουλίου ξεκινάμε και ακόμα κάποιες ομάδες δεν κάναν συμβούλιο. Άρα πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ πετυχημένη συνταγή, πιστεύουμε πολύ στους προπονητές μας και περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξουμε πρώτοι ή τι θα κάνουμε το κύπελο για να ετοιμαστούμε για τα μπαράζ. Εμείς να ευχηθούμε στον Αντρέα Καλαϊτζίδη και στον Φίλιππο Μελίκη στα καλύτερα. Να απευθύνεις και ένα κάλεσμα στους φιλάθλους Μελίκης, οι οποίοι στηρίζουν από ό,τι έχουμε πληροφόρηση μέχρι τώρα την προσπάθεια που κάνεις. Και με την κάμερα του Έμβολος, όπως γνωρίζεις, θα είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε την προσπάθεια που κάνεις. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Μελίκης. Πραγματικά το κάλεσμα είναι συναρπαστικό. Μέχρι στιγμής μόνο έχουν δοθεί 200 διαρκείας. Ένα κάλεσμα που ανταπεξέρχεται ο κόσμος και εμείς θα δουν τα έργα μας. Τα έργα μας απαντάνε, θα δουν τις υποδομές και ο μεγάλος στόχος στο γήπεδο να γίνει με κερκίδες και να γίνει ένα πραγματικά πόλος έλξης όχι μόνο για την μεγάλη ομάδα αλλά και για τις ακαδημίες. Θα το δείτε πώς θα είναι σε λίγες μορφές στο γήπεδο και θα καταλάβετε. Και επιτέλους ο Φίλιππος να γυρίσει στη φυσική του έδρα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και στον Αντρέα Καλαϊτζίδη και στον Φίλιππο Μελίκη. Και εγώ, να ευχαριστήσω άλλη μια φορά από το Βήμα για το σταθμό σας και εύχομαι επιτυχίες. Ευχαριστώ. Γιώργος Ντάμψιος δεν θα μπορούσε να λείψει, ο άνθρωπος που τρέχει πολύ για τον Φίλιππο Μελίκης. Γιώργος, εγώ θα βάλω και τον Βασίλη μαζί. Γιώργο, πρώτη ξεκίνημα σήμερα, συγκέντρωση και πρώτη προπόνηση. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινήσαμε αυτή την καινούργια προσπάθεια σήμερα.
Όσο το δυνατόν σαν διοίκηση κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε οι χώροι μας όλοι να είναι αξιοπρεπείς και να μπορούν τα παιδιά να ξεκινήσουν και να τους παρέχουμε ό,τι μπορούμε για να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε όλοι και διοικητικά και αγωνιστικά έτσι ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Γιώργο, είσαι εκτός από άνθρωπος που τρέχει πολύ για το φίλο Μελίξη, είσαι και ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει δείγματα καταφύγει στο ημαρφιωτικό ποδόσφαιρο. Βλέπεις εδώ ένα πλούσιο ρόστερ να μην κρυβόμαστε. Δώσε μας και κάποια στοιχεία γι' αυτό. Έχεις ξαναδεί ποτέ στο Φίλιππο τόση πολύ καλή ποιότητα ποδοσφαιριστών? Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο στο Φίλιππο όσον αφορά και την ποιότητα και την ποσότητα του ρόστερ, αλλά και όσον αφορά και την οργάνωση που έχουμε σαν διοίκηση. Το θέμα για μένα είναι αυτό όλο να έχει μεγάλη διάρκεια. Εγώ είμαι βέβαιος, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και αγωνιστικά διάρκεια και διοικητικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τον Φίλιππο εκεί που όλοι το φανταζόμαστε. Να ευχηθώ στον Γιώργο Ντάμψιο και στον Βασίλη τον Τζαμ και σε όλους τους ανθρώπους που πλαισιώνουν εδώ τον Φίλιππο τα καλύτερα και θα είμαστε κοντά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, άμα δεν είναι πάρα ένα κοντρόλ, καλό την μπάλα και στόχευση. Άρα προσέχω το τρέξιμό μου και την πάσα μου, να βγάζω λίγο πλάγια. Να μπορεί να παίζει ο συμπαίκτης μου εύκολα. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ωραία, πάμε. Έτσι, μπράβο. Yeah, I'm gonna have it.